σαπουνιού σιροδιά την ερχόμενη Κυριακή, όπου θα στηθούν πάγκοι σε όλο το χωριό με μπάρες χειροποίητου σαπουνιού μήκους 1.100 μέτρων. Επί έναν χρόνο, μέλη του Συλλόγου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ροδιάς, η Ανασεμιά και εθελοντές κατασκευάζουν μπάρες χειροποίητου σαπουνιού. Πλέον ο στόχος για τα 1.100 μέτρα μήκος επιτεύχθηκε και με την ευχή να κατακτήσουν το ρεκόρ Guinness στην επίμαχη κατηγορία. Ένα ολόκληρο έτος προετοιμαζόμαστε για το ρεκόρ Guinness με τη δημιουργία της πιο μακριάς σειράς αλυσίδας από μπάρες σαπουνιού. Θα εκτείνεται από την είσοδο μέχρι την άκρη του χωριού και θα έχει μήκος 1 χιλιόμετρο και 100 μέτρα. Ήταν η προσπάθεια συλλογική, πάρα πολύ δύσκολη, κατασκευάζοντας σε παρτίδες. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε βασικά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου της Ανασημιάς, τα οποία τους αξίζει κάθε έπαινος για αυτή την προσπάθεια. Και είναι η προσπάθεια αυτή όλη έγκυται στο ότι θέλουν να γίνει μια ανάδειξη του χωριού μας, να προβληθεί το χωριό μας και συγχρόνως να προωθηθεί μια περιβαλλοντική συνείδηση. Οι μπάρες χειροποίητου σαπουνιού, οι οποίες βρίσκονται σε κούτες στα γραφεία του Συλλόγου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ροδιάς, η Ανασεμιά, θα τοποθετηθούν σε πάγκους, θα κοπούν σε μικρότερα κομμάτια και θα διανεμηθούν δωρεάν στους πολίτες και επισκέπτες που θα βρεθούν στη Ροδιά το απόγευμα της ερχόμενης Κυριακής, ενώ η υπολοιπόμενη ποσότητα θα διανεμηθεί σε άπορες οικογένειες και ιδρύματα. 1.100 μέτρα. Ήταν δύσκολο, αλλά τελικά τα καταφέραμε πριν από την προηγούμενη εβδομάδα. Απομένει την Κυριακή, την ημέρα του ρεκόρ, να κοπούν σε μικρότερες μπάρες το σαπούνι και να διανεμηθεί δωρεάν στον κόσμο που θα παραβρίσκεται. Το υπόλοιπο, ως ποσότητα μείνει, θα δοθεί σε ορφανοτροφία και σε φυλακές. Και θεωρώ ότι ήδη έχει επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια όλη. Οι χωριανοί συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό. Το εθαρρυντικό είναι ότι συμμετέχει πάρα πολύ και η νεολαία, η οποία είναι το αύριο του χωριού μας. Για την κατασκευή του σαπουνιού χρησιμοποιήθηκαν 3 τόνοι ελαιολάδου, αρκετό νερό, ποτάσα, καθώς και αρωματικά φυτά της τοπικής χλωρίδας, όπως μέντα, δυόσμος και δεντρολίβανο. Πρόκειται μάλιστα για μια δράση η οποία ενισχύει την οικολογική συνείδηση των κατοίκων και επιχειρηματιών. Φανταστείτε ότι αυτό θα απορρίπτονται διαφορετικά στο περιβάλλον. Από τον απλό πολίτη που έφερνε ένα μικρό μπουκάλι με λάδι στο σύλλογό μας, μέχρι τις ταβέρνες που συμμετείχαν και ελαιουργία φυσικά. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει αρκετό κόσμο. Έχει μέσα στο χωριό 800 μόνιμους κατοίκους. Είναι σε μια θέση η οποία είναι προνομιούχος. Από άποψη δηλαδή γεωγραφική, φυσικού περιβάλλοντος, δεν έχει χαρακτηριστεί άδικα το μπαλκόνι του Ηρακλείου, αλλά είναι μόνο στα λόγια. Στην ουσία χρειάζεται να γίνουν αρκετά πράγματα. Με φόντο τη μακρύ τριαλυσίδα από μπάρες χειροποίητου σαπουνιού θα πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις με τη συμμετοχή καλλιτεχνών παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής, χοροδιών και ομάδων χορού, ενώ εκθέτες φωτογραφίας, γλυπτικής, ψηφιδωτού, πυρογραφίας και ξυλογλυπτικής θα δώσουν το δικό τους χρώμα στο πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που διοργανώνουν ο Σύλλογος και η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Ελάτε όλοι και θα περάσετε ένα ξέγνιαστο απόγευμα στη Ροδιά.